πάμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Έχει πάρει ήδη θέση η Μαρία Πετρούτσου. Μαρία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για το Ζιουζίτσου. Έχουμε και τον καλεσμένο μας. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Αθλητικού Συλλόγου του Θησέα, τον κύριο Σταύρο Βατσινά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Βατσινά. Το Ζιουζίτσου, το οποίο έχει συνεχόμενη ανωδική πορεία, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι και οι ανάγκες της κοινωνίας επιβάλλουν κατά ένα βαθμό, θα μας το πει και ο προπονητής, αν είναι έτσι. Τα παιδιά μας αναγνωρίζουν, και όχι μόνο τα παιδιά, και οι μεγαλύτεροι, την αυτοάμυνα, και όχι μόνο να μειούνται στις μαχητικές τέχνες που έχουν πάρα υπάρχει πολλά πράγματα. Υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα προς το Ζιουζίτσου. Ναι. Το αναγνωρίζουμε αυτό, έτσι, κύριε Βατσινά. Το πολεμικό τεχνών τη συγκεκριμένη περίοδο είναι πολύ μεγάλη και αυτό φαίνεται ειδικά στον χώρο του Ζιουζίτσου και από τα πρωταθλήματα που διοργανώνουμε. Όπως ξέρει η κυρία Μαρία, το ενωσιακό μας πρωτάθλημα που έγινε φέτος το Φεβρουάριο είχε 1140 αθλητές από όλη την Κρήτη. Έχουμε το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα διασυλλογικά πρωταθλήματα σε όλη την Ελλάδα, αν όχι το μεγαλύτερο. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αφορμή το πρόσφατο πρώτο παγκρίτιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά την προηγούμενη εβδομάδα και στο οποίο ο Θησέας κέρδισε 21 μετάλλια, 11 χρυσά, 6 ασημένια, 4 χάλκινα. Πολύ σημαντικός απολογισμός λοιπόν. Ναι, σαν πρώτη φορά ήταν πολύ σημαντικός απολογισμός. Αυτό το πρωτάθλημα συνήθως διεξαγόταν μαζί με το ενωσιακό πρωτάθλημα, το Fighting System. Αλλά επειδή έχουν αλλάξει οι ηλικιακές κατηγορίες τώρα και ξεκινάμε από τα μείον 12, μείον 14, μείον 16, ανά 2 χρόνια, ενώ πιο μπροστά ήταν ανά 3 χρόνια, δεν μπορούσε να καλυφθεί μέσα σε 3 μέρες το παγκρίτιο πρωτάθλημα. Οπότε αποφασίσαμε με τον πρόεδρο σε μια εισήγηση που κάναμε το Μάιο που είχαμε, ότι πρέπει να γίνει και κάποιο πρωτάθλημα στο Νεβάζα, που Νεβάζα, για να μάθουν και οι τηλεθεατές σας, είναι οι τεχνικές εδάφους. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε χτυπήματα, λαχτίσματα, βροχιές, τέτοια πρότυπα είναι στο fighting. Οπότε ο πρόεδρος, αφού αφουγκράστησε αυτό που θέλαμε, ενέργησε όσο πιο γρήγορα γινόταν και διοργανώθηκε στα Χανιά το πρώτο παγκρίτιο πρωτάθλημα Νεβάζα. Η συμμετοχή στη μέση του καλοκαιριού δεν ήταν τόσο μεγάλη, αλλά πιστεύουμε ότι από του χρόνου, ας πούμε, θα είναι πολύ περισσότερα άτομα στη διοργάνωση. Αυτό βοηθάει βέβαια τα παιδιά να έχουν μια αγωνιστική παρουσία, ούτως ώστε ανεβαίνοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι για να κάνουν την εισαγωγή τους στην εθνική ομάδα. Πολύ σωστά. Φαντάζομαι υπάρχει ικανοποίηση ό,τι αφορά την συμμετοχή της δικής σας ομάδας. Ναι, εγώ είμαι ικανοποιημένος, διότι στη μέση του καλοκαιριού 21 άτομα να κάτσουν να κάνουν μια μίνι προετοιμασία και να συμμετέχουν για πρώτη φορά από ηλικία μείον 10 ετών στο Νεβάζα ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλους, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και θέλω να συνεχίσουμε το ίδιο ζήλο να αγωνίζονται και να κάνουν αυτό που αγαπούν πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, με αφορμή και αυτό το παγκρίτιο πρωτάθλημα, θέλω να σταθούμε λίγο σε ό,τι αφορά την παρουσία των κριτικών γενικά στο Ζιουζίτσου τα τελευταία χρόνια. Όπως προείπαμε, βλέπουμε μια συνεχόμενη ανωδική πορεία και κυρίως σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Η ανάπτυξη στην Κρήτη σε ό,τι αφορά το Ζιουζίτσου είναι μεγάλη. Η Κρήτη είναι δύναμη στο Ζιουζίτσου, αυτό το αναγνωρίζει και η Ομοσπονδία. Και γι' αυτό το λόγο μας βοηθάει όπως όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί σε οτιδήποτε και να θέλουμε να διοργανώσουμε. Τα παιδιά έχουν μέλλον σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τις πολεμικές τέχνες, μαχητικές να το πούμε, αφού πλέον είναι και άθλημα, δεν είναι απλά μόνο μία πολεμική τέχνη. Οι προοπτικές που ανοίγονται είναι μεγάλες, γιατί από τα μείον 16 με εισαγωγή στην εθνική ομάδα μπορούν να συμμετέχουν σε βαλκανικά, σε πανευρωπαϊκά, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, να μοριοδοτούνται. Έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν τη μοριοδότησή τους μέχρι από τα μείον 16 που ισχύει τώρα μέχρι τα 29 τους χρόνια, για το Πανελλήνιο μέχρι 4 χρόνια, οπότε τα βοηθάει η εισαγωγή τους σε ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Φέτος έχει γίνει και μια εισήγηση από την Ομοσπονδία να αρχίσουν να μοριοδοτούνται και από τα μείον 14. Αν περάσει, αυτό θα είναι σημαντικό πράγμα. Άλιστα. Θα είναι ένα αυξημένο κίνητρο, γιατί η αλήθεια είναι, Λευτέρη, ότι όσο αυξάνεται έτσι η κλίμακα στα παιδιά, στα σχολεία, οι απαιτήσεις είναι πολύ αυξημένες και ο χρόνος για τον αθλητισμό περιορίζεται. Οπότε τέτοιες κινήσεις σίγουρα δίνουν κίνητρα στα παιδιά να ασχοληθούν και σε επίπεδο πρωταθλητισμού με τα εκάστοτε σίγουρα, γιατί είναι και πολλά τα παιδιά που τελικά από το άγχος που τους διακατέχει λόγω του σχολείου και των μαθημάτων ή παρατάνε τελικά την δραστηριότητα την οποία κάνουν για να συνεχίσουν στα μαθήματα
Ο πρώτος και κύριος λόγος που φέρουν οι γονείς στα παιδιά τους στον χώρο των πολεμικών τεχνών είναι περισσότερο για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, αυτοέλεγχο, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό τα βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μαθαίνουν δουλεύοντας με τον προπονητή, μαθαίνουν τις λειτουργίες, τι μπορεί να κάνει το σώμα τους, και όταν έρχονται και στην αστροφή με άλλα παιδιά και δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους, αυτό τους δίνει μια τεράστια αυτοπεποίθηση. Πολύ σημαντικά εφόδια και αυτά μαζί με τις εκπαίδευση. Δεν το συζητώ, αλλά νομίζω πάνε μαζί. Έτσι. Δεν πρέπει να αφήσεις το ένα. Ναι, ούτως ή άλλως το άθλημα είναι σαν το σχολείο. Κάθε χρόνο υπάρχουν αναβαθμίσεις των ζωνών που πρέπει να μαθαίνει μια συγκεκριμένη ύλη, ούτως ώστε να προχωράει και να βλέπει τη βελτίωσή του και ο γονέας και το παιδί. Πολύ, πολύ σωστά. Θέλω τώρα να πάμε στο κομμάτι αυτό της πρόκλησης που έχουμε μπροστά μας ως Ηράκλειο και ως Κρήτη, γιατί τον Οκτώβρη θα φιλοξενήσουμε το Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζιουζίτσου. Εδώ στο κλειστό, στα δύο ωράκια. Οι κορυφαίοι του κόσμου της Ευρώπης θα βρεθούν λοιπόν στα δύο ωράκια. Μια μεγάλη πρόκληση και για εσάς τους προπονητές, για την Κρήτη γενικότερα και την Ελληνική Ομοσπονδία. Έτσι. Η Κρήτη για πρώτη φορά θα βρεθεί παγκοσμίως στο επίκεντρο του Ζιουζίτσου. Όπως μας είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, η Ρώσικη Ομοσπονδία αδυνατούσε να φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οπότε έγινε πρόταση στην Ελληνική Ομοσπονδία αν μπορεί να το αναλάβει. Η Ελληνική Ομοσπονδία αμέσως δέχτηκε την πρόκληση, ενέργησε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση και να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης που κατευθείαν μας αγκάλισαν και άνοιξαν τις πόρτες τους για να δεχτούν αυτό το μεγάλο γεγονός. Γιατί χρειάζεται μια σύμπραξη για να ανταποκριθείς να το μεγάλο γεγονός. Ήταν σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα για να γίνουν όλες αυτές οι διεργασίες, χρειαζόταν όλοι να βοηθήσουν. Το θέμα είναι ότι τα δύο αωράκια είναι ένα γήπεδο Ολυμπιακών προδιαγραφών που πληρεί πάνω από το 100% αυτά που χρειάζεται, τις προϋποθέσεις που χρειάζεται. Φαντάζομαι είστε και εσείς ικανοποιημένος και χαρούμενος, έτσι, που όλοι, θα βρεθείτε όλοι μέσα, στην Κρήτη, όλοι πιστεύω. Αθλητές. Όλοι πιστεύω στην Κρήτη οι προπονητές είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το γεγονός. Μάλιστα. Και όλα τα παιδιά βέβαια που θα βρεθούν σε αυτό το πρωτάθλημα. Ταυτόχρονα διεξάγεται το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα μείον 16 και αυτό μας το αναθέσανε στην Ελληνική Ομοσπονδία. Και αυτή την πρόκληση τη δεχτήκαμε και θα γίνουν μαζί το παγκόσμιο στα μείον 16 και το πανευρωπαϊκό μείον 18 και μείον 21 ετών. Θα είναι από την Ολυμπιακή Επιτροπή ένα κυμάκιο το οποίο θα παρακολουθήσει τους αγώνες, γιατί ως γνωστόν το Ζιουζίτσου πλέον οδεύει για Ολυμπιακό άθλημα. Είναι μεγάλες οι επιτυχίες που έχει γνωρίσει και έχουν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ούτε ώστε να μπούμε να γίνουμε Ολυμπιακό άθλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και δεν είναι και τυχαίο ότι επιλέχθηκε η Κρήτη να φιλοξενήσει αυτές τις δύο σπουδαίες διοργανώσεις. Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγούμενο, ότι η ανάπτυξη είναι μεγάλη. Βέβαια, φανταστείτε τώρα Οκτώβρη μήνα, 30 κράτη στο πανευρωπαϊκό περίπου και 50 κράτη περίπου στο παγκόσμιο. Στο τέλος του τουρισμού, φανταστείτε όλος αυτός ο κόσμος να κατέβει κάτω, το τι συνεπάγεται και για το όνομό μας και για όλη την Κρήτη γενικώς. Γενικά η Κρήτη πάντως, Μαρία, τελευταία με τις αθλητικές διοργανώσεις βρίσκεται στο επίκεντρο. Τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι το ικανοποιητικό της υπόθεσης. Το ευχάριστο για εμάς που τόσα χρόνια το περιμέναμε. Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι ο αθλητικός τουρισμός προσφέρεται και η Κρήτη προσφέρεται, γιατί έχει τις υποδομές και τις αθλητικές και τις υπόλοιπες υποδομές για να φιλοξενήσει τόσο μεγάλες διοργανώσεις. Κύριε Βατσινά, να πάμε έτσι να κάνουμε μια αναφορά και στο Θησέα. Με το Ζιουζίτσου, από πόσο χρόνο μπορεί να ασχοληθεί ένα παιδί, μέχρι πόσο υπάρχει ηλικιακό όριο, υπάρχουν προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει κάποιο για να ασχοληθεί? Μπορεί ένα παιδάκι από 3,5-4 χρονών να εισέλθει στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Βέβαια, το μάθημα στα πρώτα του βήματα γίνεται με παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένα παιδάκι 3,5 χρόνο να τον πάει να κάνει κάποια πράγματα, ας πούμε, όπως κάνουν τα μεγαλύτερα παιδιά. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας από 3,5 μέχρι 50, 60, 70 χρονών να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες. Αυτά που του προσφέρει το άθλημα είναι πάρα πολλά. Πρώτον, σωματική υγεία και το παιδί να βοηθηθεί σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Μετά, μέσα από το χώρο των πολεμικών τεχνών, μαθαίνει να προσπαθεί για κάτι καλύτερο, γιατί ως συνήθως τα παιδιά τα σημερινά, για μένα, όπως βλέπω, δεν έχουν όραμα, δεν οραματίζονται. Δηλαδή, εγκαταλείπουν γρήγορα μια προσπάθεια. Ο χώρος των πολεμικών τεχνών τα βοηθάει σε αυτό το πράγμα, γιατί βάζουν στόχους. Και βάζοντας στόχους, μπορείς να τον κυνηγήσεις και να φτάσεις στο υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει. Πρέπει να αρχίσουν να κάνουν όνειρα, να ονειρεύονται, να βλέπουν, ας πούμε,
τι γίνεται, και αυτό είπαμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ότι αυτοί που θα βρεθούν εκεί και θα παρακολουθήσουν αυτό το πράγμα θα δουν το υψηλό επίπεδο τεχνικής που υπάρχει παγκοσμίως. Mm-hmm. Οπότε αμέσως το παιδί αυτόματα του έρχεται μέσα του ότι γιατί να μην προσπαθήσω κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί να μην ξεκινήσω να ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οπότε απευθύνεται τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά. Σε όλες τις ηλικίες. Και θέλω να κάνουμε και μία αναφορά και σε αυτό που λέγαμε προηγούμενα. Και εξαιτίας των δύσκολων καιρών που διανύουμε, εκτός όλων αυτών που προαναφέρατε, είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά να γνωρίζουν, τα παιδιά και οι μεγάλοι, την αυτοάμυνα, έτσι, το πώς θα ανταποκριθούν σε μία ενδεχόμενα δύσκολη συνθήκη. Ναι, τα παιδιά εισέχοντας στον χώρο μας, μόλις αρχίσουν να μαθαίνουν τα πρώτα βήματα, ας πούμε, πώς να στέκονται, πώς να μείνονται, πώς να χτυπάνε, τους κάνουμε μαθήματα σε περίπτωση που κάτι συμβεί στον δρόμο, πώς πρέπει να αντιδράσουν. Mm. Όχι ότι περιμένουμε από ένα παιδί να χτυπήσει κάποιον μεγάλο και να τον κρίξει πώς κάτω. Απλά με διάφορους τρόπους, όπως ας πούμε ένα μικρό παιδάκι, κάποιος τον ενοχλεί στον δρόμο, μπορεί να αρχίσει να φωνάζει, να κινήσει το ενδιαφέρον το γύρω-γύρω. Οπότε αυτόματα αυτός που βλέπει ότι το παιδί αρχίζει να ζητάει βοήθεια, σου λέει τι γίνεται και σηκώνεται και φεύγει χωρίς να έχει πει τίποτα. Μία κίνηση απότομη ή να του πετάξει κάτι και να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή στα μικρά παιδάκια. Ο μεγάλος τώρα με την πάροδο των χρόνων που έχει μάθει περισσότερα πράγματα μπορεί να αντιδράει καλύτερα. Γιατί η αντίδραση μέσα από το αγώνισμα που κάνουμε βγαίνει από μόνη της. Το Jiu-Jitsu είναι πολύπλευρο άθλημα. Δηλαδή, ασχολούμαστε με διαφορετικά κομμάτια. Έχει το πρώτο μέρος, έχει το δεύτερο μέρος όταν πιαστείς στα χέρια, έχει το τρίτο μέρος όταν θα έρθεις στο έδαφος. Δηλαδή, μπορείς να αντιμετωπίσεις την κάθε κατάσταση διαφορετικά. Εξυπακούεται βέβαια ότι πρέπει να το ακολουθείς χρόνια για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο, θέληση, υπομονή για να φτάσεις σε ένα επίπεδο που εσύ επιθυμείς. Ο καθένας δουλεύει για τον εαυτό του. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε ομάδα, αλλά ο καθένας δουλεύει ατομικά. Δηλαδή, το κάθε παιδί, ας πούμε, όταν βάζει ένα στόχο, βοηθιέται μέσα από την ομάδα και προχωράει μετά μόνο του. Δηλαδή, ό,τι πετύχει, ή επιτυχία, ή αποτυχία, ή οτιδήποτε, αφοράνε προσωπικά το ίδιο. Πολύ σωστά. Και νομίζω, Λευτέρη, ότι είναι και βασικό το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς, κύριε Βατσινά, δεν περιορίζεται το θέμα. Οι πολεμικές τέχνες παλαιότερα ίσως να αποτελούσαν και λίγο ταμπού, να ήταν λίγο παρεξηγημένες. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, νομίζω ότι όσο έρχεται κανείς κοντά στο άθλημα, μπορεί να αντιληφθεί ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Υπήρχαν κάποιες κακές φωνές διαστρεβλωμένες ως προς την πραγματικότητα και του μηνύματος που θέλουν να μεταφέρουν οι πολεμικές τέχνες. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν πάντα και τα καλά και τα κακά. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι θέμα γονέα, εκεί που θα πάει το παιδί του να δει τι είναι ο προπονητής. Υπάρχουν προπονητές που είναι αναγνωρισμένοι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ανήκουν σε ομοσπονδίες που είναι το ίδιο αναγνωρισμένες όπως και τα σωματεία. Επιλέγει τον προπονητή, βλέπει το μάθημά του, βλέπει πώς λειτουργεί. Έτσι. Και αναλόγως κρίνει πού θα πάει το παιδί του. Σαφώς υπάρχουν και καλοί και κακοί παντού, σε όλα τα επαγγέλματα, σε οτιδήποτε και να κάνουμε. Αυτό είναι επιλογή μετά του γονέα το πώς θέλει να δει το παιδί. Είναι εύκολο πάντως ένας γονιός να αντιληφθεί τελικά αν το παιδί το ευχαριστιέται την τέχνη ή όχι. Ναι, τώρα μου δίνετε πάσα για να αναφερθώ λίγο στους γονείς. ένα σημαντικό κεφάλαιο. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Όταν το παιδί εισέρχεται στο άθλημα, ο γονέας για μένα το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να είναι σοφέρ. Να του καλύπτει τις υποχρεώσεις του. Να το πηγαίνει και να το φέρνει. Και μέχρι εκεί. Και μέχρι εκεί. Ο γονέας δεν πρέπει να ανακατεύεται στη δουλειά του προπονητή. Δεν πρέπει να επιπλήττει το παιδί όταν το βλέπει να κάνει κάτι. Το παιδί πρέπει από μόνο του να αντιλαμβάνεται τι είναι το λάθος και να το διορθώνει. Έτσι. Πρέπει από μόνο του να πέφτει και να σηκώνεται. Γιατί στη ζωή του δεν θα είναι όλα στρωμένα, ρόδινα. Δηλαδή οι γονείς πρέπει να προσέξουν, αν θέλουν να δούνε μακροπρόθεσμα το παιδί τους να αναπτύσσεται, να βελτιώνεται, να το δουν όπως το θέλουν. Σωστά. Πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα. Καλοπροαίρετα όλοι οι γονείς, γιατί δεν υπάρχει κανένας γονέας που να μην αγαπάει το παιδί του, καλοπροαίρετα κάνει αυτό το λάθος χωρίς να το καταλαβαίνει. Εκεί τώρα ερχόμαστε εμείς και δίνουμε κάποιες συμβουλές στους γονείς, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς το έργο μας να το κάνουμε καλύτερο και να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα παιδιά. Γιατί εκτός από προπονητές είμαστε και παιδαγωγοί. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τον βλέπω έτσι. Γιατί αγαπώ τα παιδιά, γιατί ασχολούμαι 37 χρόνια με τις πολεμικές τέχνες και μου αρέσει αυτό που κάνω. Δηλαδή, δεν το κάνω απλά σαν ένα επάγγελμα. Μου αρέσει και το κάνω. Μάλιστα.
Και η αλήθεια είναι ότι οι γονείς, επειδή και μέσα από τον αθλητισμό το ζω και εγώ, και ως γονέας μπορώ να το αντιληφθώ, γίνονται αρκετά παρεμβατικοί άθελά τους, όπως είπε ο κύριος Βατζινάς, δημιουργώντας όμως πρωτίστως πρόβλημα στα παιδιά τους και δευτερευόντως τους ίδιους τους προπονητές. Οπότε είναι καλό να βάζουμε τα όρια. Να κρατηθούν οι ισορροπίες. Να κρατηθούν οι ισορροπίες. Να πούμε απλά ότι ο Θησέας, για όσους ενδιαφέρονται, βρίσκεται κάτω από τη Λοφούπολη, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος και που είστε και δεν είναι μόνο το ζιουζίτσου, είναι και άλλες πολεμικές τέχνες με τις οποίες ασχολείται ο Θησέας. Από φέτος θα έχουμε και το kickboxing για προεφηβικό και εφηβικό για όσους ενδιαφέρονται. Θα έχουμε μαθήματα φυσικής κατάστασης, ενδυνάμωσης για μεγαλύτερες ηλικίες. Και όλοι, ανεξαρτήτως ηλικία, όπως σας είπα και πριν, θα μπορούν να κάνουν το άθλημα. Δεν έχει όριο ηλικία στο άθλημά μας. Είναι τρόπο ζωής οι πολεμικές τέχνες. Και όποιος το ακολουθήσει και μπει στον δρόμο, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει για μια ζωή. Και να δεις ότι στις εγκαταστάσεις του Θησέα, επειδή έχω βρεθεί, βρίσκονται ταυτόχρονα στην προπόνηση και γονείς και παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να πάει μία μαμά μαζί με το παιδί της. Ναι, πολλοί γονείς έχουν μπει μαζί με τα παιδιά τους και τότε μόνο καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που προσπαθούν να μάθουν τα παιδιά τους. Όταν είσαι απ' έξω, τα βλέπεις διαφορετικά. Όταν μπεις μέσα όμως, είναι πάλι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και τότε καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που κάνει το παιδί τους πραγματικά. Σωστά. Κύριε Βατζινά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες. Εδώ θα είμαστε και στη μεγάλη διοργάνωση. Μαρία, σε ευχαριστώ και εσένα. Θα ήθελα να κάνω μία... Παρακαλώ. Πολύ πολύ σύντομα. Ναι. Θα ήθελα να προσκαλέσω τους τηλεθεατές σας τον Οκτώβριο, που θα γίνει το Πανευρωπαϊκό και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Θα ήταν μεγάλη χαρά για την εθνική ομάδα να παρευρεθούν στο γήπεδο και να στηρίξουν την εθνική μας ομάδα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε μέχρι τώρα. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Θα τους κάνουμε το κάλεσμα. Μην το αναφέρω από τώρα, γιατί είναι καλό να φέρουν τα παιδιά τους στο γήπεδο, να δουν τι είναι αυτό, να δουν τι προσφέρει, να χειροκροτήσουν την εθνική μας ομάδα, να συμπαρασταθούν, να τους εμψυχώσουν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.